στη Βόλο αν ο Λουκάς Παπαδήμος θα καταφέρει να γεφυρώσει τις προεκλογικές συγκρούσεις, ώστε ο χρόνος μέχρι τις εκλογές να μην προσθέσει υστερήσεις στο οικονομικό πρόγραμμα. Το πρωί αποφεύχθηκε με παρέμβαση της τελευταίας στιγμής από το Μάκη Βορύδη να βάγει ως τη ρύθμιση για τις έδρες των ταξί. Έτσι που είναι δεν το ψηφίζουμε. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ μπορώ να κάνω καταρχήν αποδεκτή την συγκλίνουσα πρόταση μεταξύ των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα τα κόμματα ξεδιπλώνουν την προεκλογική του στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία ταυτίζει Βενιζέλο με Παπανδρέου, με το σκεπτικό ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κοίταξε και ως συνταγματολόγος το πρώτο μνημόνιο. Είναι διπλά συνένοχο στις μοιραίες αποφάσεις. Τι Παπανδρέου, τι Βενιζέλος. Ενώ αυξάνεται η πίεση και προς το κόμμα Καμένου. Ο κόσμος θα ξέρει ότι επιλέγοντας Καμένο επιλέγεις μονομερή διαγραφή του χρέους. Μονομερής διαγραφή του χρέους σημαίνει επιστροφή στη δραχμή. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στη νίκη, αλλά τα στελέχη του σκέφτονται και πιθανά σενάρια συνεργασίας. Θα βάλει προφανώς τις ελάχιστες δεσμεύσεις και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που μπορεί να υπάρχει βιώσιμη κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, αν είναι ένας πρωθυπουργός κοινής εμπιστοσύνης, ας πούμε. Να μην είναι ένας πρωθυπουργός από το ένα κόμμα, να είναι μιας ευρύτερης αποδοχής. Η αριστερά καλεί τους πολίτες να μην υποχωρήσουν μπροστά στα εκβιαστικά διλήμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κινδυνεύουν κάτω από τρομοκρατικά διλήμματα ή αυταπάτες μπροστά στην κάλπη και κάτω από το να υπάρχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα να αναδιπλωθούν. Και ξέρετε, η αναδίπλωση στην κάλπη δημιουργεί και ένα είδος συνενοχής. Ο λαός γνωρίζει το προεκλογικό τους πρόγραμμα αλλά και το μετεκλογικό τους σχεδιασμό. Λιτότητα, ανεργία και φτώχεια. Οι προσχωρήσεις και οι αποχωρήσεις συνεχίστηκαν και σήμερα. Η Ελίζα Βόζεμπεργκ δήλωσε ότι στηρίζει Σαμαρά, ζητώντας έτσι την επιστροφή της στη Νέα Δημοκρατία. Και ο Θανάσης Τσούρας του ΠΑΣΟΚ λέει αντίο στην πολιτική.